Ο Άλφρεντ Βέγγενερ, 1880-1930, ήταν γερμανός αστρονόμος, γεωφυσικός, γεωλόγος και μετεωρολόγος και ένας από τους πρωτοπόρους στην εξερεύνηση της αρκτικής ζώνης στη Γροιλανδία. Έγινε όμως περισσότερο γνωστός από την προώθηση της θεωρίας του περί της μετακίνησης των Υπήρων το 1912. Θεωρία που μπορεί εκείνη την εποχή να απορρίφθηκε, αλλά μισό αιώνα αργότερα έγινε η βάση της ανάπτυξης της θεωρίας των τεκτονικών πλακών, αποτελώντας σήμερα τη βάση των γεωεπιστημών. Ο Άλφρεντ Βέγγενερ γεννήθηκε στο Βερολίνο την 1η Νοεμβρίου 1880. Ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά της οικογένειας ενός κληρικού. Ο πατέρας του, Ρίχαρντ Βέγγενερ, ήταν θεολόγος και δάσκαλος κλασικών γλωσσών στο γυμνάσιο του Γκράουεν Κλώστερ. Το 1886 η οικογένειά του αγόρασε ένα πρώην αρχοντικό κοντά στο Ράινσμπεργκ, το οποίο χρησιμοποίησε ως εξοχική κατοικία. Σήμερα υπάρχει εκεί ένα τιμητικό σημείο για τον Άλφρεντ Βέγγενερ και γραφείο τουριστικών πληροφοριών σε ένα κοντινό κτίριο που κάποτε ήταν το τοπικό σχολείο. Ο Βέγγενερ πήγε στο γυμνάσιο Κέλνισε στο Βερολίνο, γεγονός που αναφέρεται σε μια πλάκα σε αυτό το προστατευόμενο κτίριο που είναι τώρα σχολείο μουσικής, αποφυτώντας ως ο καλύτερος στην τάξη του. Στη συνέχεια σπούδασε φυσική, μετεωρολογία και αστρονομία στο Βερολίνο, τη Χαϊδελβέργη και το Ίνσμπρουκ. Απέκτησε διδακτορικό στην αστρονομία το 1905. Ο Βέγγενερ διατηρούσε πάντα έντονο ενδιαφέρον για τους αναπτυσσόμενους τομείς της μετεωρολογίας και της κλιματολογίας και οι σπουδές του στη συνέχεια επικεντρώθηκαν σε αυτούς τους κλάδους. Το 1906 ο Βέγγενερ συμμετείχε στην πρώτη από τις 4 αποστολές του στη Γροιλανδία, θεωρώντας αργότερα ότι αυτή η εμπειρία σηματοδότησε μια αποφασιστική καμπή στη ζωή του. Η αποστολή της Δανίας είχε στόχο τη μελέτη του τελευταίου άγνωστου τμήματος της βορειοανατολικής ακτής της Γροιλανδίας. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ο Βέγγενερ κατασκεύασε τον πρώτο μετεωρολογικό σταθμό στη Γροιλανδία, όπου εκτόξευσε και έδεσε ειδικά μπαλόνια για να κάνει μετεωρολογικές μετρήσεις σε μια αρκτική κλιματική ζώνη. Εδώ ο Βέγγενερ έκανε επίσης την πρώτη του γνωριμία με το θάνατο σε μια έρημο με πάγο, όταν ο αρχηγός της αποστολής και δύο από τους συναδέλφους του πέθαναν σε ένα εξερευνητικό ταξίδι που πραγματοποιήθηκε με σκυλιά έλκυθρο. Μετά την επιστροφή του το 1908, ο Βέγγενερ έγινε λέκτορας μετεωρολογίας, εφαρμοσμένης αστρονομίας και κοσμικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ. Οι μαθητές και οι συνάδελφοί του στο Μάρμπουργκ εκτίμησαν ιδιαίτερα την ικανότητά του να εξηγεί με σαφήνεια και κατανόηση ακόμη και περίπλοκα θέματα και τρέχοντα ερευνητικά ευρήματα χωρίς να θυσιάζει την ακρίβεια. Οι διαλέξεις του αποτέλεσαν τη βάση αυτού που επρόκειτο να γίνει ένα τυπικό εγχειρίδιο στη μετεωρολογία, το οποίο γράφηκε για πρώτη φορά το 1910. Η θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας, στο οποίο ενσωμάτωσε πολλά από τα αποτελέσματα της αποστολής της Γροιλανδίας. Στις 6 Ιανουαρίου 1912 δημοσίευσε τις πρώτες του σκέψεις για τη μετακίνηση των Υπήρων σε μια διάλεξη σε συνεδρία της Γεωλογικής Ένωσης στη Φραγκφούρτη και σε 3 άρθρα του που δημοσίευσε σε ειδικό γεωγραφικό περιοδικό. Οι αντιδράσεις των άλλων επιστημόνων ήταν όλες αρνητικές. Στη συνέχεια συμμετείχε στη δεύτερη αποστολή στη Γροιλανδία, που είχε άσχημες περιπέτειες εξαιτίας ενός παγετώνα που απλωνόταν και προχωρούσε. Τελικά η αποστολή κατάφερε να γυρίσει με κάποιες απώλειες. Προς το τέλος του 1913, μετά την επιστροφή του, ο Βέγγενερ παντρεύτηκε την Έλσε Κέπεν, κόρη του πρώην δασκάλου και μέντορά του, του μετεωρολόγου Βλαντιμίρ Κέπεν. Το νεαρό ζευγάρι έμεινε στο Μάρμπουργκ, όπου ο Βέγγενερ συνέχισε τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο. Το ζευγάρι έκανε συνολικά 3 κορίτσια. Ως έφεδρος αξιωματικός πεζικού, ο Βέγγενερ κλήθηκε αμέσως όταν ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914. Στο μέτωπο του πολέμου στο Βέλγιο, συμμετείχε σε σκληρές μάχες, αλλά η θητεία του κράτησε μόνο λίγους μήνες. Αφού τραυματίστηκε 2 φορές, κηρύχθηκε ακατάλληλος για ενεργό υπηρεσία και τοποθετήθηκε στη μετεωρολογική υπηρεσία του στρατού. Αυτή η δραστηριότητά του
απαιτούσε να ταξιδεύει συνεχώς μεταξύ διαφόρων μετεωρολογικών σταθμών στη Γερμανία, στα Βαλκάνια, στο Δυτικό Μέτωπο και στην περιοχή της Βαλτικής. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσε το 1915 να ολοκληρώσει την πρώτη έκδοσή του μεγάλου έργου του «Η καταγωγή των Υπήρων και των Ωκεανών». Μετά τον πόλεμο, ο Βέγγενερ πήρε μια θέση μετεωρολόγου στο Γερμανικό Ναυτικό Παρατηρητήριο και μετακόμισε στο Αμβούργο με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους. Το 1921 διορίστηκε λέκτορα στο νέο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Από το 1919 ως το 1923, ο Βέγγενερ έκανε πρωτοποριακή εργασία για την αναπαράσταση του κλίματος των περασμένων εποχών, τώρα γνωστή ως παλαιοκλιματολογία. Δημοσιεύοντας τη μελέτη «Τα κλίματα του γεωλογικού παρελθόντος» σε συνεργασία με τον πεθερό του Βλαντιμίρ Κέπεν το 1924. Το 1924 ο Βέγγενερ διορίστηκε καθηγητής στη μετεωρολογία και τη γεωφυσική στο Γκράτς, κάτι που του παρήχε τελικά μια ασφαλή θέση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Επικεντρώθηκε στη φυσική και την οπτική της ατμόσφαιρας, καθώς και στη μελέτη των ανεμοστρόβιλων. Το Νοέμβριο του 1926 ο Βέγγενερ παρουσίασε τη θεωρία του της υπηρετικής μετατόπισης σε ένα συμπόσιο της Αμερικανικής Ένωσης Γεωλόγων Πετρελαίου στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας και πάλι την απόρριψη της θεωρίας του. 3 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε η 4η και τελευταία έκδοση της καταγωγής των Υπήρων και των Ωκεανών. Η τελευταία αποστολή του Βέγγενερ στη Γρυλανδία ήταν το 1930. Οι 14 συμμετέχοντες υπό την ηγεσία του επρόκειτο να δημιουργήσουν 3 μόνιμους σταθμούς από τους οποίους θα μπορούσε να μετρηθεί το πάχος του στρώματος πάγου της Γρυλανδίας και να γίνουν παρατηρήσεις καιρού στην Αρκτική όλο τον χρόνο. Η αποστολή καθυστέρησε και ο χειμώνας προχώρησε. Σε μια μετακίνησή του στους πάγους, ο Βέγγενερ πέθανε μάλλον από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 50 χρόνων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η νέα επιστήμη του παλαιομαγνητισμού παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και εμφανίστηκαν δεδομένα υπέρ της θεωρίας του Βέγγενερ. Στις αρχές του 1953, δείγματα που ελήφθησαν από την Ινδία έδειξαν ότι η χώρα ήταν προηγουμένως στο νότιο ημισφαίριο, όπως είχε προβλέψει ο Βέγγενερ. Τη δεκαετία του 1960 ολοκληρώθηκε η θεωρία της μετατόπισης των τεκτονικών πλακών.